Ποιος κλαίει, σαν σκυλί κάτι κάνει. Άντε. Τι βλέπω! Δύο, τρία και... Στου παιδιού μου τη χαρά σάξαμε ένα γκόγκορα. Στου παιδιού μου τη χαρά σάξαμε ένα γκόγκορα. Έχει νέχει τρύπα το σακάκι έχει. Λοιπόν, γυρίσαμε από γάμο πριν 3 ώρες. Η ώρα είναι... 3 ώρες ρε. Η ώρα είναι 7, γυρίσαμε από το γάμο 4 η ώρα. Τουλάχιστον 4 η ώρα. Είμαστε μέσα στην ενέργεια. Και πάμε. Πήγαμε για γάμο να βγάλουμε βίντεο, κατάλαβες. Σε έναν υπέροχο γάμο. Απλά ήταν από τις 3 το μεσημέρι μέχρι. Μέχρι 4 η ώρα. Έχουν βουλώσει τα αυτιά μας από τα τραγούδια. Ναι. Και θα βουλώσουν τώρα με και τα... από τα σκασέματα των αυτοκινήτων. Με τις κόφτες. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Φαντάζομαι τι ώρα έχουμε ξεκινήσει τώρα για να έχει σκουπιδιάρι. Δεν είναι κανένα δρόμο, δεν είναι. Και το εγώ. Ε? Έλα. Έλα, έρχομαι, βγες. Έντε ρε, ξύπνα. Έλα, τελείωνε. Θα αργήσουμε. Το κλεισέ. Ο Μιχάλης ήταν που μας έλεγε άντερε να πάμε και τέτοια. Και εδώ ήταν έτσι. Εγώ είμαι παιδιά με μία ώρα ύπνο. Μία ώρα σε ύπνο. Να περάσω μπαταρίες, κάρτες, να διάσω από τις κάμερες. Και εδώ βλέπετε τη συζήτηση μεταξύ των αδελφών. Μόλις ξυπνήσαμε. Εγώ την έζηλα 2 φορές. Δείτε εδώ έναν άνθρωπο, δείτε. Σταμάτα, κοιμάται ο κόσμος. Θα ακούσω από τη βοσκάμια. Τρομάξανε ρε. Τι θα κάνω. Τι ντύθηκες εσύ, τι είσαι ντυμένος. Κρητής. Ε. Να κάνω ρε, θα έχει κρύο πάνω τώρα. Εσύ πήρες ζακέτα. Πήρα ζακέτα. Εντάξει. Λεμούριος. Σαν λεμούριος είναι αυτό το γαφί. Κόκκινος είναι από το μαχιλάρι. Έτοιμοι, πάμε, έτοιμοι. Τι κοιτάς ρε, τι στο χάζεις σαν μαλάκας πρωί. Διψάω ρε. Τι διψάω, εγώ. Βέλα πιο καφέ το καταλαβαίνεις. Μου λείπει ύπνος. Εγώ πονάω από έλλειψη ύπνου, δεν διψάω, πονάω. Δεν σας έχει τύχει να πονάτε από αϋπνία. Έτσι, τέτοια φάση είμαι εγώ. Τι πονάς ρε, Μιτζαμάς. Πονάω ρε. Άμα σου ρίξω 2 ασφαλιάρες, θα πονάς. Φέρε, θέλετε κάτι. Φέρε κάτι. Τι θες, φαΐ, τι θες. Βάρε, κάνε κρουασανάκι, φέρε. Αλέξη. Τίποτα. Τι κάνω εδώ, τρελός ρε. Πεινάω. Τι είναι αυτό το βλέπεις, ένα πουλί που χοροπηδάει. Ή μόνο εγώ που... Να το πηδάνε, το περπατάνε, να το... Πετάξε ρε. Να το, αυτό το μαύρο, το βλέπεις. Φέρτε, θα το φάει! Αυτό είναι τεράστιο ρε, γήπας είναι. Τι γήπας ρε πλάκα, μήπως είναι σε γεράκι. Αυτά που είναι... Γεράκι εννοείς. Που τρώγανε το Σύμπα, αυτό και στην ταινία με το Σύμπα που τρώγανε. Κοράκια. Κοράκι. Κοράκι. Ε, κοράκι. Πρωί πρωί τώρα, σε έπιασε. Να τους, ήρθε η μαϊμού. Ήρθε ο χιμπατζής. Τρέχει η αρκούδα, τρέχει. Μας πιάσει σχέση με όνετα με αυτό που πήρες. Εμένα θα με πιάσει χωρίς να ανάρωμα μόνο με την πρώτη τζούρα. Κάτσε περίμενε. Ε. Α, με διασχέσεις με τώρα. Πάμε ανάβαση πορταριάς. Χαίρομαι πολύ, αυτό το είπα και εγώ. Αν το πες. Αλλά είμαστε από ξενυχτισμένοι γιατί χθες βράδυ δουλεύαμε. Ήμασταν σε γάμο. Και αυτό το είπα πριν. Σε προετοιμα... Μέχρι τις 4 το πρωί ήμασταν, 4.30 κοιμηθήκαμε. 5. Εγώ 5.30-6 κοιμήθηκα μέχρι να περάσω μπαταρίες και τέτοια. Και... 5 κοιμήθηκα κι εγώ και σηκώθηκα 7. 2 ώρες ύπνου. Είναι άραγε αρκετοί να κρατήσουν τους τέκη της Ήρους, να τους κρατήσουν έτσι σε ενέργεια, να δουν την ανάβαση πορταριάς! Ωχ, αυτό που ακούστηκε ρε.
Μέχρι την άλλη Κρήτη το δρόμο και πίσω ήρθε. Αφού είμαστε μόνοι μας, ρε Μίτσο, στον δρόμο, μόνοι μας. Τι είναι η ανάμεση πορταριάς, εξήγησε τον κόσμο. Είναι, νομίζω, η 31η. Είναι, δεν είναι ράλι. Είναι για να απλό, με απλό. Χρονομετρημένοι αγώνες αυτοκινήτου. Μία ανάβαση, μία διαδρομή κάποια χιλιόμετρα. Στο βουνό των Κεντάβρων, το γνωστό σε όλους, στην Πορταριά. 31η φέτος, αν δεν κάνω λάθος, έχει και. Φέτος τιμούν τη μνήμη του Δημήτρη του Γαρουφαλιά, του πρόεδρου μέχρι πρόδεινος της Λέσχης Αυτοκίνητου του Βόλου, που ήταν υπεύθυνος για τη διοργάνωση. Εξαιρετικός άνθρωπος, τον είχαμε γνωρίσει από κοντά και είχαμε συνεργαστεί. Γιατί κάθε χρόνο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φτιάχνουμε τα πρόμο και τα teaser βιντεάκια της ανάβασης Πορταριάς. Πάμε λοιπόν εκεί, στο βουνό των Κεντάβρων, να αναστενάξουν τα βουνά! Με εξατμίσεις και τούρμπα και ατμόσφαιρες. Γάμο το γερατό μου! Από εδώ πάει. Πάει. Φάγαμε στο τραπέζι του γάμου αυτό το κλασικό που έχει το κοτόπουλο με σως μουστάρδα σαρεωμένη, έτσι νερωμένη που είναι. Με μανιτάρια κιόλας. Με μανιτάρια. Κλασικό τραπέζι. Τα μανιτάρια ήτανε, φίλτρωσαν μετά. Τι έγινε, ποιος ξέρει. Αυτό το βίντεο θα είναι... Εγώ ακόμα μέσα στα αυτιά μου έχω πάντως ακόμα ηχούν μέσα στα αυτιά μου, οι ήχοι. Τη κυρία που το τραγουδούσε πάρα πολύ ωραία, αλλά λίγο επιθετικά, σαν να ήταν ACDC που τραγουδούσαν λαϊκά και έλεγε «Βγάλε το μαντήλι από τα μαλλιά!» «Από τα μαλλιά!» Ήτανε λίγο επιθετική, δεν ήτανε. «Fucking black! Let's do the song!» «Ωραία που είναι η νύφη μας, ωραία τα βρίσκια της!» Φίλε, προετοιμάζονται όλοι, παιδιά, να θυμάστε! Χώρος ζεστάματος είναι κάποια μέτρα και σε λίγο μπαίνουμε στην ανάβαση. Ο δρόμος δεν έχει κλείσει ακόμα, εμείς μπήκαμε πάντα νωρίτερα για να προλάβουμε να βρούμε και σημείο καλό, πάντα κοντά σε καντίνα, για να υπάρχει και φαγητό αν τυχόν πεινάσουμε. Αυτή είναι η λογική μας. Και από εδώ τώρα που θα δείτε, κάτω ξεκινάει η ανάβαση. Ξεκινήσαμε, μας έχει φάει ο ήλιος, έχουμε βάλει τα αντιλιακά μας. Πρώτο αυτοκίνητο είναι αυτό που έρχεται. Να το δούμε. Αλφα, σου είχε. Ναι, Μίτσο. Ναι, ξεχάσαμε να πάρουμε καπέλο τώρα, να. Πέντε λεπτά, ένα ατύχημα είχαμε πιο πάνω, Δημήτρης έπεσε από την καρέκλα, δεν το γράψαμε. Η ώρα είναι 10:20, 10:25. Μας βλέπω πάνω από κάνα λουκάνικο πίσω, μέχρι να ξεκινήσει πάλι. Για πρωινό, μέχρι να ξεκινήσει ο αγώνας, τι θα κάνω. Μας πιάσει, να μας κρατήσει λίγο. Έπεσε από την καρέκλα, ρε παιδιά, πάλι. Και δεν το γράψαμε. Σου είπα, θα πέσει. Γύρισε όλη η ανάβαση με πίσω. Αλήθεια εδώ, ήμουν από πίσω, δεν το είδα. Γελάγανε ή. Και λέγανε πάλι, έπεσε και τέτοια, με ξέρουν όλοι. Έχουν δει το βίντεο.
Όλη η Ελλάδα θα το δει. Ρε Μίτσο. Δηλαδή έκλεισε μέσα. Ό,τι και να έγινε πάντω δίκιο. Σουφλάρες, γιατί πάντα έκανε drift αυτός και τώρα είπε να μπει λίγο με πατημένο. Απλά έκανε drift με escort πέρσι και πρόπερσι και τις άλλες χρονιές. Συνήθεια είναι. Κόκκινη σημαία. Πάρε. Όχι. Έφυγε ο άλλος πριν, με το άλλο φωτά. Όχι, μπορεί και ο άλλος παραπάνω. Μπαίνουν τα Εύω τώρα. Θα μπω μέσα, Δημήτρη, θα μπω μέσα στο γήπεδο. Όχι. Αφού σου είπα έφυγε ρε. Ποιος έφυγε. Πότε θα φύγουμε, έχω δουλειά, δουλεύω ρε το μεσημέρι. Πότε, τι θα γίνει μετά, πότε θα κατέβω στο Βόλιο. Ρε Κύρκο, τι σε κάνανε τώρα. Τι κάνετε. Θα μας βάλετε ένα λουκάνικο και ένα σουβλάκι σε ψωμάκια κανονικά. Ψω που ήθελες ρε Αλέξη. Παφάμε. Τι είναι. Φιλάκι, το δικό σου. Ξέρουμε να επιλέγουμε σημείο πάντα στην καντίνα, πάντα. Όταν πηγαίνεις σε ράλι και ξαναβάζεις, πάντα κάποια στιγμή θα πεινάς. Οπότε να είσαι κοντά στην καντίνα. Να τρώτε. Να τρώνε το παιδί, να τρώνε. Φάγαμε κατευθείαν. Ήταν δηλαδή σε Θεού θέλοντες έγινε αυτό το μικρό διάλειμμα, το ολιγόλεπτο του σχεδόν 40 λεπτών. Μόνο για να φάμε και να ξαναδούμε αγώνα. Αυτό ήταν, παιδιά. Μπράβο. Αλέξη, ζέστη, έχει συντρώσει. Καλό, λοιπόν. Πολύ καλό. Καλά, γάμο. Σουμπαρού. Γυναίκα ήτανε. Η Βάσου, η Κουρτίδου, είχε χρόνια να τρέξει εδώ στο συνενάβας Πορταριάς. Γενικά έχουν τρέξει 2-3 τα τελευταία χρόνια, οι γυναίκες έχουν τρέξει συνενάβας Πορταριάς. Είδες ότι και οι γυναίκες μπορούν να οδηγούν, να περνάμε και το μήνυμα του 2019. Αλέξη, μην ξεράσεις την ανάβαση, πατήσεις κάτω και το γυλιστρήσεις και φέρνει τα κλαί. Άμα είναι ξέρω να στα χόρτα εδώ. Σου ήρθε, ο Μπατσίλας. Κάθε χρόνο μπαίνει και πιο καλά, είδες. Βελτιώνει. Μπράβο ρε Παδοτούκη. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είναι το ίδιο το αμάξι που έχουμε κι εμείς είναι εκεί, θα μου δεις. Εκεί. Είναι τόσο κοντά τα σύννεφα με τον ήλιο, σας παρακαλώ. Λίγο ακόμα ρε. Έχουμε ψηθεί, έχουμε γίνει σαν αστακή. Άρα το πούμα. Ότι το τρέχει παλιός ο ιδιοκτήτης, γιατί έχει αλλάξει ιδιοκτήτη. Γιατί ξέρουμε και ιστορικά πράγματα τώρα για, για την αναβάση και τους αγωνιζομένους. Το τρέχει ο Λεζάνας, ο Καλαϊτζιάν του τρέχει τα τελευταία χρόνια, αλλά για το συγκεκριμένο αγώνα το τρέχει ο παλιός ο ιδιοκτήτης. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι. Περνάμε και μαθήματα ιστορίας. Αυτό είναι το δέσιμο που έχει με το αυτοκίνητο σου τώρα. Αυτό θα έκλειγε και.
Καλώς, καλώς. Το μάτιαξε. Πολύ μ' αρέσουν αυτά θα, με τις αεροδομές. Τώρα. Έχω ένα ίδιο στο Φόρτσα τέτοιο. Ίδιο το στο Φόρτσα, τέτοιο αμάξι. Ο Μάριο, ακούγεται σαν το Μάριο, ελπίζουμε να είναι. Σούπερ Μάριο. Αυτός είναι. Μπερδεύει. Κάτι δεν γίνεται καλά. Μπερδεύει. Ψαρίλα μύρισα. Πού έφυγε. Απόγευμα, σε δύο έχει φτάσει. Όχι δύο, εντάξει, είναι μία και μισή. Τι ώρα είναι, δεν βλέπω και το ρεύμα αυτό. Τι ώρα είναι, Μίτσο. Μία και μισή είναι. Μία και μισή. Και ακόμα, παιδιά, δεν έχει τελειώσει το πρώτο σκέλος που ξεκίνησε 10. Δηλαδή, 3,5 ώρες μετά και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το πρώτο σκέλος. Έγινε ένα γερό ατύχημα τώρα. Καλό. Με ένα γκολφ. Κοπάνε σε δύο μεριές, το φύγει η ρόδα. Το μαζέψανε πάνω. Πάμε. Έρχεται. Ποιος έρχεται τώρα, τι έρχεται.
αυτός παίζει να είναι. Αυτός είναι ο Ειδιπίδης Αλέξη, ένας από τους πιο παλιούς, είναι συλλέκτης αυτοκινήτων ιστορικών. Και τον έχω ξαναδεί αυτόν. Είχε δρακάρει στην ΚΑΠΑ 12 παλιά με ένα Λάνσια. Αυτός παίζει να είναι στο έδαφος. Και τρέχουν με όλοι αυτοί οι παλιοί, τρέχουν σήμερα με μαύρους κορδέλες αν έχεις δει. Γιατί είναι άνθρωποι που έχουν χρόνια να αγωνιστούν και ήρθαν σήμερα λόγω αυτού του γεγονότος. Πάλι μαθήματα ιστορίας σας κάνουμε. Και έχω την τα ωρε φίλε, η ώρα μου Δημήτρη και Μπέγκε Τσίρους. Θα ανέβω πάνω στα κάγκελα. Άντε! Μύρισε λάστιχο. Αυτό είναι κύριε και κύριοι. Νομίζω ότι είναι το Audi αυτό. Ποιος κλαίει, σαν σκυλί κάτι κάνει. Άντε. Τι βλέπω! Ηρέμησε. Αυτός τι έκανε. Δεν φοράς ποτέ άσπρη μπλούζα σε αγώνα που έχει drift. Έχεις γεμίσει κομμάτια λάστιχο. Έχεις γεμίσει λάστιχο. Τρελάνε μας, σάιτας, σάιτας. Έτσι ρε. Γέλιο ρε αυτό. Φθαρνίστε καγό ρε παιδιά και, και γελάνε όλοι εδώ τώρα. Έχεις τα ρουθούνια λάστιχα γι' αυτό. Λάστιχα, ναι, μπήκαν λάστιχα στα ρουθούνια. Εγώ παιδιά αποχωρώ, πάω για δουλειά με τα πόδια. Δυστυχώς όπως θα φέρει ζωή. Καλή συνέχεια να έχετε, καλά περάσετε αδέρφια μου. Ευχαριστούμε. Θα τα πούμε, χάνει. Γεια σας. Πού να πάω τώρα με τα πόδια, φύγω πάω κάτω. Άντε τα δούμε. Γεια. Στο είπα, φαινόταν αυτός. Ανατριχιάζει ρε γάμο εδώ. Πού να ήταν σούπρα κιόλας φαντάζεις. Μια φορά για ανάβαση. Πιο πολύ κόσμο θα έχουμε. Γελάτε. Άντα μία.
Γάμω το γερατό μου! Αυτό είναι το Πήλιο, κυρίες και κύριοι. Εναλλακτικός δρόμος του Πήλιου είναι αυτός. Πού είμαι, ρε! Ωραία, μια στροφάρα, έλα Γιώργη! Πού! Κουραστική ανάβαση, ίσως η πιο κουραστική από όσες έχουμε πάει τα τελευταία χρόνια. Φάγαμε ζέστη πολύ. Είχε αρκετές διακοπές λόγω ατυχημάτων. Έγιναν καμιά δεκαριά δεξιά, έτσι πως πάει ο κύριος. Αλήθεια τώρα. Ναι, ρε. Έτσι πως πάνε όλοι. Έλα. Ξέρουνε που πάνε. Μήπως έχει κανένα γάμο εδώ τώρα. Σε γάμο πήγαμε, ρε Αλέξη. Δεν βγήκαμε σε γάμο, ρε. Βγήκαμε σε γάμο, ρε. Όχι, ρε, Βουστη. Πως μπλέξαμε έτσι. Θα πω κι εγώ μέσα σε γάμο. Μπες. Αυτό πάντα ήθελα. Βασικά εντάξει, έχω συνηθίσει πλέον. Πού πάμε, ρε Αλέξη, επειδή πάει ο πρόεδρος κάπου, πρέπει να ακολουθούμε κι εμείς τώρα. Ρε, ο πρόεδρος πάει. Ρε, ξέρεις ή δεν ξέρεις τώρα. Ο πρόεδρος πάει στο γάμο, ρε. Η ώρα ισίως έχει φτάσει 5 και 10. Ξεκινήσαμε χαράματα 7 η ώρα το πρωί. Με 0 ώρες ύπνου, άντε μία ώρα ύπνου. Έχει τα καλά της, έχει τα κακά της. Κάθε αγώνας ράλι, κάθε ανάβαση. Εγώ πιστεύω ότι άμα πηγαίναμε κανονικά για βίντεο, για το production, θα μας έβγαινε. Θα μας έβγαινε. Για δουλειά, άστο, ήταν μυζήθρα. Θα ήταν πολύ δύσκολο. Ναι. Εδώ και το vlog που κάναμε, τον ήλιο που φάγαμε. Ήταν πολύ κουραστικό, παιδιά. Θα μου πεις για όλα υπάρχει λύση. Μπορείς παιδιά, να πάρεις μια ομπρέλα, εμείς πήγαμε, ναι, και αυτό να βάλεις αντιλιακό, δεν το σκεφτήκαμε, εγώ έχω καεί σαπούστης. Εμείς πήγαμε για να διασκεδάσουμε. Ωραία αυτοκίνητα. Πήγαμε για να δούμε μια ανάβαση που έχουμε να δούμε πολλά χρόνια. Το ευχαριστηθήκαμε. Ο Μιχάλης πήγε στη δουλειά με τα πόδια. Κατέβηκε το Πήλιο με τα πόδια, πήγε στο κέντρο του Βόλου. Πάμε να κοιμηθούμε κανένα διωράκι, γιατί μετά θα πάμε για μπύρα με το Στέλιο που έχουμε να δούμε μήνες. Αυτά, Δημήτρη. Καλή ξεκούραση. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε. Τα λέμε στο επόμενο vlog, επεισόδιο και vlog out. Θες μαλακίες να μην έκανες, θα σου να και γαμώ τα παιδιά. Άστο χέρι, άστο. Κλείς το κανονικό με ένα fade out. Όχι.